Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ και πάμε να ξαναβρούμε τον Γιώργο Φελίδη. Σωστά. Γιατί η Ευρώπη ανησυχεί ολάκερη. Όλη η Ευρώπη. Βεβαίως, για αυτό που θα συμβεί την Κυριακή στην Ιταλία, Γιώργο. Η Ευρώπη και όχι μόνο. Θα δούμε και πώς θα πάνε τα spread και τα CDS. Σωστό. Από Δευτέρα. Καθώς την Κυριακή, τα μεσάνυχτα, αναμένονται τα πρώτα exit poll από τις εκλογές. Στις εκλογές τις οποίες τις τελευταίες 15 μέρες υπάρχει ένα 15ήμερο υποχρεωτική σιωπή στην Ιταλία όσον αφορά τα Gallup, αλλά ιταλόφωνη εφημερίδα σε καντόνι της Ελβετίας, η εφημερίδα La Regione, ναι, δημιούργησε δημοσκόπηση στην Ιταλία με την εταιρεία BD Media, η οποία δημοσκόπηση, καθώς είναι και η πιο πρόσφατη, δείχνει ότι ο συνασπισμός της κεντροδεξιάς ακροδεξιάς με επικεφαλής το κόμμα των αδερφών της Ιταλίας, της Τζόρτζια Μελόνι, τη Λέγκα του Βορρά του Ματέο Σαλβίνι και την Φόρτσα Ιτάλια του Σίλβιο Μπερλουσκόνη διατηρεί σαφές και ασφαλές προβάδισμα με 44,3% των προτιμήσεων έναντι 27,9% της κεντροαριστεράς, δηλαδή του Δημοκρατικού Κόμματος, του κυρίου Λέτα και των συμμάχων του. Στο ποσοστό περίπου στο 15%, 14,6% εμφανίζεται το τρίτο κόμμα, δηλαδή το κίνημα των πέντε αστέρων, του πρώην Πρωθυπουργού Τζουζέπε Κόντε, με επικεφαλής τον πρώην Πρωθυπουργό, ενώ ο τρίτος πόλος, τέρτσο πόλο όπως λέγεται, είναι το κόμμα των κυρίων Ματέο Ρέντσι και Καλέντα, έχει μόνο 7,5%. Περιμένουμε με αγωνία τα αποτελέσματα, γιατί από τη Δευτέρα μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν εντελώς και να συζητάμε άλλα θέματα από αυτά που συζητάμε. Γιώργο, άλλα θέματα. Και η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Κομισιόν, δήλωσε ότι θα δούμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην Ιταλία. Αν τα πράγματα πάνε σε δύσκολη κατεύθυνση, έχουμε εργαλεία, είπε, όπως στην περίπτωση της Πολωνίας και της Ουγγαρίας. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.